Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει το χαρακτηριστικό της συμβασιλεύουσας, καθώς στα Βυζαντινά χρόνια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή πόλη μετά την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Και αν κανείς δεν γνωρίζει την ιστορία, μπορεί τούτο να το διαπιστώσει εύλογα από τα εκατοντάδες μνημεία της Βυζαντινής εποχής, τα οποία κουβαλάει στη ράχη της η πόλη μας. Όμως, επίσης, μπορεί να το καταλάβει εάν επισκεφτεί το Βυζαντινό Μουσείο που βρίσκεται στο κέντρο της. Ένα απλό ερώτημα που αβίαστα θα έπρεπε να βγει από τον καθένα που το επισκέπτει το μουσείο είναι ποια είναι η ιστορία του. Δεν μπορεί ξαφνικά ξεφύτρωσε μες στην πόλη. Βεβαίως. Έχει μια ιστορία και μέχρι να φτιαχτεί πολύ δυνατή ιστορία. Έχει μια πολύ δυνατή ιστορία. Γιατί το μουσείο μπορεί να είναι σχετικά νέο, δηλαδή εγκαινιάστηκε το 1994. Ωστόσο, έχει μία μακρά προϊστορία που ανάγεται λίγο μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό το 1912. Τον Αύγουστο του 1913, ο τότε Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, ο Στέφανος Δραγούμης, σε ένα διάταγμά του όριζε ότι στη Θεσσαλονίκη θα ιδρύεται το Γενικό Βυζαντινό Μουσείο, μάλλον το Μουσείο το Βυζαντινό για όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και ο λόγος ήταν διότι η πόλη είναι με τα υφιστάμενα μνημεία της, τα Βυζαντινά, είναι η πιο Βυζαντινή πόλη του σύγχρονου ελληνικού κράτους και φυσικά στο Βυζάντιο ήταν μια πολύ σημαντική πόλη και σε ορισμένες χρονικές περιόδους η σημαντικότερη μετά την Κωνσταντινούπολη πόλη στην Αυτοκρατορία. Ναι, αλλά επιτρέψτε να σας διακόψω. Δεν το είδαμε τελικά αυτό επί της θητείας του Δραγούμη αμέσως μετά να πραγματοποιείται. Όχι. Κάνω λάθος. Σαφώς. Πραγματοποιήθηκε μετά από 86 χρόνια. Και το όραμα του Δραγούμη, αλλά και το όραμα, θα έλεγα, όλων των βυζαντινολόγων που δούλεψαν στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια. Διότι το 1916, με βασιλικό διάταγμα, ιδρύθηκε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα και οι αρχαιότητες οι οποίες είχαν μαζευτεί με σκοπό να εμπλουτίσουν το Μουσείο το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης, λόγω και των δύσκολων συνθήκων του πολέμου, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και βέβαια παρέμειναν για
μέχρι το καλοκαίρι του 1994 που επέστρεψαν στο μουσείο. Στο μεταξύ θέλω να πω ότι αυτό το θέμα της ίδρυσης του μουσείου είχε λίγο ξεχάστηκε, λίγο ως πολύ. Και η επαναφορά του θέματος στο προσκήνιο ήταν αμέσως μετά, γιατί θα έλεγα ότι ακολούθησε λίγο πολύ τις τύχες του τόπου, δηλαδή Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετά οι ανομαλίες του εμφυλίου, μετά ήταν η Χούντα και αμέσως μετά την... στη μεταπολίτευση, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επανέφερε το θέμα στο, όχι απλώς στο προσκήνιο, αλλά επί των ημερών του. Έγινε ο Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αρχιτεκτονική μορφή του μουσείου. Ο χώρος είχε καθοριστεί εδώ το στρατόπεδο Τσιρογιάννη. Πάλι υπήρξαν όμως καθυστερήσεις σε ό,τι αφορούσε το οικόπεδο, γιατί ανήκε στο στρατό. Υπήρξαν κάποιες, ας το πούμε, δυσκολίες. Και στις αρχές του 80, κατοχυρώθηκε το θέμα του οικοπαίδου. Και μετά ο θεμέλιος λίθος της έναρξης των εργασιών για το νέο μουσείο έγινε το 1988, ναι, και μετά το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1993, ήταν επί υπουργίας της Μελίνας Μερκούρη. Και βέβαια υπήρχε και ένα πολύ δύσκολο θέμα, ήταν της επιστροφής των αρχαιοτήτων που είχαν μεταφερθεί το 1914 στην Αθήνα. Και εκεί ήταν... Μάλιστα υπήρχαν και στον τύπο την εποχή εκείνη διάφορα άρθρα που λέγανε να μην φύγουν, να φύγουν. Υπήρχε μεγάλη διαφωνία στους επιστημονικούς κύκλους. Ναι, υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία. Το θέμα είναι ότι επί υπουργίας της Ντόρας Μπακογιάννη αποφασίστηκε και μετά από 3 διαδοχικές γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να επιστραφούν οι αρχαιότητες που είχαν μεταφερθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και κατοχυρώθηκε και η ονομασία του μουσείου βάσει ενός σκεπτικού που καταθέσαμε, δηλαδή Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Θέλω να πω ότι η ιστορία του είναι, παρότι νέο μουσείο έχει μακρά ιστορία, καθόλου εύκολη. Και με την γενναία και εμπνευσμένη απόφαση μία του Δραγούμη και μία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα. Και πλέον κοσμεί την πόλη και σαν αρχιτεκτονικό. Σαφώς. Το κτίριο είναι, θεωρείται από το καλύτερο δημόσιο κτίριο, μάλλον το καλύτερο κτίριο δημόσιας αρχιτεκτονικής των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Είναι έργο ενός εμπνευσμένου αρχιτέκτονα, του Κυριάκου του Κρόκου, που δυστυχώς έφυγε πολύ νέος. Είχε όμως την χαρά να δει το έργο αυτό ολοκληρωμένο σε ό,τι αφορά το κτίριο, αλλά να δει και κάποιες από τις αίθουσες, γιατί το μουσιολογικό, δηλαδή η οργάνωση έκθεσης έγινε από το μουσείο, να δει και τη χρήση του κτηρίου, δηλαδή με στημένες εκθέσεις, τουλάχιστον για 2-3 αίθουσες, από την πλευρά του μουσείου. Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτό το δημιούργημά του, θα έλεγα, τολμούσα να πω, συνεχίζει μια παράδοση στην Θεσσαλονίκη, όπου οι παλαιότεροι, οι Βυζαντίνοι, αφού το μουσείο είναι για το Βυζαντινό πολιτισμό, δημιουργούσαν. Και αφήνει μια πολύ ισχυρή πινελιά ο ίδιος δημιουργίας σε αυτήν την πολύπαθη πόλη. Και βέβαια έρχονται και πράγματα δημιουργίας να εγκατασταθούν σε αυτό το εντυπωσιακό οίκημα.
Κοιτάξτε, ο Κρόγκος ήταν ένας εξαιρετικά, ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, mm-hmm. μία μορφή έτσι, στοχαστική. Και είναι από το, ήταν από, το, από τους αρχιτέκτονες οι οποίοι δεν φτιάχνουν ένα κτίριο το οποίο είναι, αντιπροσωπεύει τον αρχιτέκτονα για τον εαυτό του. Έκανε ένα κτίριο έχοντας υπόψη ότι θα φιλοξενηθεί μία έκθεση, γιατί αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο στην αρχιτεκτονική, δηλαδή ξέρουμε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα, mm-hmm. Γίνονται μουσεία εκτός Ελλάδος, από εκείνα τα παραδείγματα που έχω κατά νου, τα οποία τελικώς είναι μουσεία του εαυτού τους και όχι μουσεία του περιεχομένου τους. Μάλιστα. Ο Κρόκος είχε αυτή την ταπεινότητα του μάστορα, mm-hmm. αλλά και την έμπνευση ενός στοχαστικού ανθρώπου να δημιουργήσει ένα κτίριο το οποίο ήταν προορισμένο να φιλοξενήσει τα τεκμήρια μιας ιστορικής μνήμης συγκεκριμένη της εποχής του Βυζαντίου. Επομένως, έκρυβε μία αγωνία ο ίδιος προσωπικά για τη σωστή τοποθέτηση και παρουσίαση αυτών των εκθεμάτων. Κοιτάξτε, στο θέμα με τον Κρόκο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά σε ό,τι αφορούσε το κτηριολογικό πρόγραμμα του μουσείου, διότι το μουσείο δεν είναι μόνο... είναι ένας σύνθετος οργανισμός που έχει ένα επιτελεί πολλαπλά καθήκοντα. Δεν περιορίζεται μόνο στην έκθεση. Άλλοι δύο βασικοί τομείς του μουσείου αυτού, όπως και κάθε αρχαιολογικού μουσείου, είναι ο χώρος που αφαιρώνεται στα εργαστήρια συντήρησης mm-hmm. και στις αρχαιολογικές αποθήκες. Δηλαδή, οι τρεις αυτοί τομείς ενός μουσείου είναι οι πυλώνες του κάθε μουσείου. Είχαμε λοιπόν συνεχή επαφή και πολύ γόνιμες συζητήσεις. Η κυρία Νικολαίδου, την οποία διαδέχθηκα στην διεύθυνση του μουσείου και η οποία πάλεψε για την υλοποίηση του όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία Νικολαίδου είχε πολύ μεγάλες συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή της λειτουργικότητας, το πώς θα πρέπει να είναι τα εργαστήρια, πώς θα πρέπει να είναι οι αποθήκες. Θέλω να πω ότι υπήρχε μία αμοιβή εμπιστοσύνη και ένας αλληλοσεβασμός ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, δηλαδή στον δημιουργό του κελίφους, και ανάμεσα στον αρχαιολόγο, ο οποίος ήταν ο δημιουργός του περιεχομένου που θα φιλοξενείται στο κέλυφος. Και ήταν μία από τις... όπως φαίνεται, υπήρξε ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Είναι, κυρία Τούρτα, τι εκθέματα περιλαμβάνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Πριν σας πω τι εκθέματα περιλαμβάνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, θα ήθελα να σας πω γιατί το ονομάσαμε, επιλέχθηκε να ονομαστεί Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Γιατί η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστούν όλες οι πτυχές αυτής της αυτοκρατορίας, η οποία έζησε πάνω σχεδόν 11 αιώνες, η οποία διαφύλαξε, υπήρξε το, τουλάχιστον για μας, ο κρίκος ανάμεσα στην αρχαιότητα και το σύγχρονο ελληνισμό, επηρέασε τη ζωή, τη ζωή και τις απόψεις σε πολλά θέματα της σύγχρονης Ευρώπης και είχε μια τεράστια συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ιστορία για πολλούς λόγους. Λοιπόν, συνήθως το Βυζάντιο παλιότερα είχε μια απαξιωτική, ας το πούμε, αντιμετώπιση. Ωστόσο, σε σχέση πάντοτε με την κλασική αρχαιότητα, ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει αυτή η ανάπτυξη των Βυζαντινών σπουδών, έχει δείξει το πραγματικό πρόσωπο του Βυζαντίου, ένα πρόσωπο πολύμορφο, και ακριβώς αυτή την πολυμορφία του Βυζαντίου και του πολιτισμού του θελήσαμε να δείξουμε στην έκθεση. Δηλαδή, σαφώς, το Βυζάντιο, όπως και όλος ο Δυτικός Μεσαίωνας, είναι μία αυτοκρατορία η οποία είναι θεοκεντρική. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές. Ωστόσο, υπάρχουν και πλευρές της ζωής που θέλουμε να δείξουμε. Δηλαδή, η καθημερινότητα του ανθρώπου, η οργάνωση του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, τα θέματα που αφορούν όχι μόνο την κοινωνική ζωή, το εμπόριο, τα θέματα της παραγωγής. Όλα αυτά συνιστούν έναν πολιτισμό και γι' αυτό το ονομάσαμε Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Μέσα σε αυτό το ενοιολογικό πλαίσιο έγινε και η κατανομή των εκθεμάτων βάσει ενός συγκεκριμένου σκεπτικού. Δηλαδή, το μουσείο έχει 11 αίθουσες, συνολικής έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Κάθε αίθουσα δεν παρουσιάζει ένα είδος, δηλαδή και αρχιτεκτονικά γλυπτά ή μία αίθουσα. Εδώ διηγείται μικρές ιστορίες. Έτσι λοιπόν, έχει δηλαδή δύο άξονες. Ένα θεματικό και έναν χρονολογικό. Ο οποίος χρονολογικός ξεκινά από τον 3ο-4ο αιώνα και καταλήγει στο 19ο. Και ένας θεματικός ο οποίος αναφέρεται σε ποικίλες όψεις του Βυζαντίου και του πολιτισμού του. Γι' αυτό λοιπόν εκτίθενται από αρχιτεκτονικά γλυπτά, εικόνες, δηλαδή έργα τα οποία είτε είχαν μία εκκλησιαστική χρήση, είτε ήταν έργα ιδιωτικής, χρησιμεύαν στην ιδιωτική λατρεία, όπως μικρές εικόνες, φυλαχτά κτλ. Αλλά και έργα τα οποία απεικονίζουν την οργάνωση του ιδιωτικού βίου ή την οργάνωση του δημόσιου βίου, όπως σε αυτή την αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Απεικονίζουν ή δίνουν πληροφορίες για το εμπόριο, για την οργάνωση της παραγωγής συγκεκριμένων ειδών, όπως είναι για παράδειγμα τα εργαστήρια κεραμικής που λειτουργούσαν στη Θεσσαλονίκη το 14ο αιώνα, και για να χρησιμοποιήσω και σύγχρονους όρους, με εξαγωγική δραστηριότητα. Όλα αυτά είναι ποικίλα ειδωλογικά έργα. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει μία ποικιλία αντικειμένων που διηγείται μία ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή, με ακόμη πιο απλά λόγια, θα λέγαμε ότι πλέον κανείς έρχεται στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού όχι για να δει, αλλά για να αφουγκραστεί την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζούσαν εδώ.
Κοιτάξτε, έρχεται εδώ και αυτή είναι η φιλοδοξία μας, η πρόθεσή μας. Όχι για να θαυμάσει αριστουργήματα, αλλά για να μάθει μερικά, με έναν εύκολο τρόπο, με έναν προσιτό τρόπο, και σε παιδιά, αλλά και σε κάποιες, και στις υπόλοιπες ηλικίες, δηλαδή και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξοικείωση με αυτή την ιστορική περίοδο, να μάθει ορισμένα πράγματα, αλλά με έναν τρόπο όχι ακαδημαϊκό, όχι στήρο και που να προξενήσει τον άνθρωπο μία δυσκολία, αλλά με έναν ευχάριστο τρόπο. Δηλαδή προσπαθήσαμε δύο στοιχεία, δηλαδή να έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα να έχει μία, δηλαδή μπαίνοντας κανείς στο μουσείο, να κάνει έναν πολιτιστικό περίπατο. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Μπαίνοντας όμως, για να μπει, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις ή κάποια ετοιμασία? Κοιτάξτε, ένα μουσείο, όχι μόνο αυτό, αλλά και σύγχρονα με τις, ναι, με τις, και σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της μουσεολογίας, ένα μουσείο απευθύνεται στον καθένα, δεν απευθύνεται στους ειδικούς. Παλιότερα τα μουσεία είχαν μία αυτάρκεια, δηλαδή απευθυνόταν μόνο στους γνωρίζοντες. Το μουσείο είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ως εκ τούτου απευθύνεται σε όλους και ως εκ τούτου έχει υποχρέωση, έχουν υποχρέωση αυτοί οι οποίοι δημιουργούν ένα μουσείο, οι άνθρωποι των μουσείων, και η γλώσσα τους, η μουσιολογική και η καστική, να είναι κατανοητή από όλους. Χωρίς να είναι, δηλαδή, χωρίς να είναι να υστερούν σε εγκυρότητα πληροφόρησης, ωστόσο, με έναν τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός από όλους, να απευθύνονται σε όλους. Διότι πολύ δε περισσότερο τα κρατικά μουσεία, τα οποία είναι θεματοφύλακες εθνικής μνήμης, χρηματοδοτούνται από το κράτος, έχουν μία επιπλέον υποχρέωση να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, ασχέτως τάξης, ασχέτως παιδείας, ας το πούμε μαθησιακού επίπεδου, απευθύνονται σε όλους και όχι μόνο στους ολίγους που γνωρίζουν. Ωραία, οπότε με αυτήν την προϋπόθεση από τη μεριά του μουσείου έχετε κανείς. Ο ίδιος όμως θέλει να έχει κάνει μια προετοιμασία, πρέπει να έχει προηγηθεί κάτι ή άδολα και ελεύθερα, εντελώς δηλαδή ελεύθερα, να πει ότι ας πάω και σήμερα στο μουσείο να δω τι έχει. Κοιτάξτε. Αβίαστα. Αβίαστα. Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς κάποια προετοιμασία. Φτάνει να είναι λίγο περίεργος. Φτάνει να έχει μία διάθεση να μάθει 5 πράγματα για τον εαυτό του. Γιατί τι είναι τα μουσεία. Τα μουσεία είναι χώροι διαφύλαξης της μνήμης. Η μνήμη μας αφορά όλους. Όλοι, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο, θέλουμε να ξέρουμε το παρελθόν μας, τις ρίζες μας. Λοιπόν, ο επισκέπτης που θα μπει, θα δει την πόρτα ανοιχτή, που λένε, μία Κυριακή. Και θα μπει, ας πάω να δω μέσα τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το μουσείο. Πιστεύω ότι αν έχει μία περιέργεια, μπορεί να βγαίνοντας να έχει αποκομίσει μερικά πράγματα και για την εποχή που αντιπροσωπεύει το μουσείο, αλλά και για την πόλη στην οποία βρίσκεται το μουσείο, και τα εκθέματα τα οποία παρουσιάζονται εδώ στο 80% προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, από ανασκαφές της Θεσσαλονίκης, και αν καταλάβει, πολλές φορές όταν γίνονται ανασκαφές, ξέρετε, υπάρχει μία δυσφορία. Όλα αυτά πώς βρίσκουν τελικά το χώρο τους και πώς στοιχειοθετούν το παρελθόν μας και υπερασπίζονται το παρελθόν μας.
Η μνήμη επομένως διασώζει τα πράγματα και αν κανείς έχει και λίγη περίεργεια, μαθαίνει ακριβώς, ακόμη περισσότερο για τον εαυτό σου. Κυρία Τούρτα, γνωρίζω καλά ότι έχετε σαν μουσείο καταρτήσει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Γιατί θέλετε να ελκύσετε όχι μόνο τους μεγάλους, όπως είπατε και εσείς πριν σωστά, σε ηλικία, αλλά κυρίως τα παιδιά. Τελικά, ποια είναι η σχέση του μουσείου με τα παιδιά? Όντως, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Mm-hmm. Γιατί πιστεύουμε ότι ένας από τους ρόλους του μουσείου είναι να συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο την μάθηση του παιδιού, τη σχολική μάθηση, αλλά με έναν πιο άμεσο τρόπο και πιο ελκυστικό. Για τον λόγο αυτό, έχουμε καταρτήσει μία σειρά. Από το 1998 λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα στο μουσείο εδώ, με ποικιλία θεμάτων, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φτάνει να σας πω ότι τα ραντεβού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα κλείνονται για όλο το χρόνο, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με το που αρχίζει η σχολική χρονιά. Και είμαι πολύ ευτυχής που έχουν μεγάλη ανταπόκριση στον σχολικό κόσμο, mm-hmm, και στα ίδια τα παιδιά, τα οποία διαβάζοντας τις εντυπώσεις τους στο βιβλίο που έχουμε για τα παιδιά στα εκπαιδευτικά προγράμματα, πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι εκπληρώνουμε το στόχο του μουσείου, που είναι παιδευτικός. Κοιτάξτε, όπως ξέρουμε, υπάρχει μία έλλειψη παιδείας, όχι απλώς αισθητικής παιδείας, μία γενικότερη έλλειψη παιδείας. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν πηγαίνει στα μουσεία, γιατί δεν έχει συνηθίσει να πηγαίνει στα μουσεία. Υπάρχει μέχρι σε έναν βαθμό, μπορώ να... Είναι κατανοητό, γιατί τα περισσότερα μουσεία δεν έχουν αυτή την παιδευτική διάσταση. Είναι μουσεία βιτρινών και όχι μουσεία ιδεών. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί μία απόθεση. Δυστυχώς ο Έλληνας πηγαίνει στα μουσεία μόνο όταν είναι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν έχει συνηθίσει να... η επίσκεψη σε ένα μουσείο να είναι μέρος του ελεύθερου χρόνου του. Και βέβαια αυτό έχει ευρύτερες, ας το πούμε, μία επίσκεψη σε ένα μουσείο πρέπει να συνοδεύεται, δηλαδή ένα μουσείο να διαθέτει όχι μόνο μία καλή έκθεση, αλλά να διαθέτει και ένα πολιτήριο, να διαθέτει και ένα καφέ ή εστιατόριο όπου ο επισκέπτης μπορεί μετά να παραμείνει, mm, να πιει τον καφέ του. Λοιπόν, όλα αυτά συνιστούν τον μουσιακό κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι οι νέες αντιλήψεις των μουσείων. Και αυτές πια οι προδιαγραφές, τουλάχιστον από το μουσείο αυτό, εκπληρούνται σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να πω ότι με τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουμε αποκαταστήσει μια πάρα πολύ καλή επαφή με τον εκπαιδευτικό κόσμο, που δεν περιορίζεται μόνο στα εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ για τα παιδιά. Mm-hmm. Έχουν γίνει σεμινάρια, διοργανώνουμε σεμινάρια για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το μουσιακό χώρο, δηλαδή ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά τους, όταν φέρουν τα παιδιά σε ελεύθερες επισκέψεις σε ένα μουσείο, να ξέρουν πώς, τι τεχνικές χρειάζονται.
Επίσης, μία άλλη πρωτοβουλία του Μουσείου ήταν, έχει κάνει η δημιουργία εργαστηρίων, εργαστηρίων για όπου οι οικογένειες με παιδιά, ας πούμε, έχουμε δημιουργήσει, που δεν γίνεται κάθε, γίνεται μία ή δύο φορές το χρόνο, mm-hmm. Ένα εργαστήριο χειρογράφων, όπου σε συνεργασία με τους συντηρητές χειρογράφων και βιβλίων, αυτό απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά, γονείς και παιδιά, με την καθοδήγηση του συντηρητού, κάνουν το δικό τους βιβλίο, χρησιμοποιώντας όλες τις παραδοσιακές τεχνικές. Δηλαδή το... καλά, όχι βέβαια περγαμινί, αλλά αντίστοιχα χαρτί ειδικό, ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα από τα παιδιά προσπαθούμε να εξοικειώσουμε και τους γονείς με το μουσιακό χώρο. Mm-hmm. Μία άλλη πρωτοβουλία του Μουσείου, που έτσι έγινε πολύ δεκτή με πολύ μεγάλη, με μεγάλο ενθουσιασμό, ήταν ότι κάναμε μία ημερίδα πριν 3 χρόνια, όπου καλέσαμε όλους τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι κάνουν μουσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, να μας παρουσιάσουν, δηλαδή καταρχήν να γνωριστούμε, μετά να ανταλλάξουμε εμπειρίες, mm-hmm. Και τα πρακτικά αυτής της συνάντησης έχουν δημοσιευτεί. Ήταν μια πάρα πολύ θετική εμπειρία, την οποία σκοπεύουμε να επαναλάβουμε. Για να ολοκληρώσω το θέμα αυτό, γενικώς έχουμε και στο παρελθόν και προγραμματίζουμε μεγάλες, δηλαδή δίνουμε πάντα μεγάλη βαρύτητα στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε κάνει θεατρικά εργαστήρια σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, δεν είναι στατικά τα προγράμματά μας. Προσπαθούν να καλύψουν πολλές πλευρές αυτού του θέματος που λέγεται επαφή του σχολείου με το μουσείο. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, εστερνίζεστε καταρχήν την άποψη ότι οι Έλληνες, όταν κάνουν ταξίδια, συνήθως επισκέπτονται τα μέρη ή κρατάνε τις εντυπώσεις από εκεί που πάνε και τρώνε ή τα ξενοδοχεία ή τα εστιατόρια, παρά από τα μουσεία. Επομένως, δεν έχουμε μουσιακή παιδεία και βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία πώς πλέον θα εμποτιστούν οι νέες ηλικίες από αυτήν τη μουσιακή παιδεία. Και να ρωτήσω, είναι αυτό ή μάλλον καλύτερα, σίγουρα είναι και αυτό ένα στοιχείο που έφερε μία μεγάλη διάκριση στο μουσείο, έτσι. Κοιτάξτε, ήταν όχι μόνο αυτό. Ήταν, δηλαδή, αυτά που συνιστούν τις πρωτοπορίες του μουσείου, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι... Το μουσείο έχει ως επίκεντρο τον επισκέπτη και όχι το έκθεμα. Ότι έχει μία... και αυτό αποδεικνύεται, δηλαδή το ότι ο επισκέπτης είναι αυτός ο οποίος μας ενδιαφέρει, mm-hmm. Είναι ο τρόπος που έχει στηθεί, τα κείμενα τα οποία, εκτός από τα εκθέματα, υπάρχει μία πληθώρα, κάθε έκθεμα πλαισιώνεται από μία πληθώρα υλικού, εποπτικού ή σε ορισμένες περιπτώσεις και εικαστικού ή και με νέες τεχνολογίες, ώστε το έκθεμα να ενισχυθεί η αναγνωσιμότητά του. Επίσης, είναι το γεγονός ότι αναπτύξαμε με την Ισόβαρα και με την ίδια υψηλή, με το ίδιο υψηλό επίπεδο, και τους τρεις τομείς που χαρακτηρίζουν κάθε αρχαιολογικό μουσείο, δηλαδή τον τομέα της συντήρησης, τον τομέα της αποθήκευσης ή της διατήρησης και τον τομέα της έκθεσης. Mm-hmm.
Και επίσης ένα θέμα το οποίο θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό είναι της υψηλής ποιότητας και της υψηλής αισθητικής. Και όλα αυτά συνιστούν τις ιδιοτυπίες του μουσείου και ένα επίσης θέμα, το οποίο συνιστά μία από τις πρωτοτυπίες, είναι το ότι λίγο πολύ έχουμε καταργήσει τις βιτρίνες, γιατί τα αρχαιολογικά μουσεία είναι στην συνείδηση των περισσότερων, Ελλήνων και ξένων, είναι μουσεία προθηκών. Εδώ στις προθήκες βάζουμε μόνο συγκεκριμένα είδη, δηλαδή έργα τα οποία είναι ευπαθή, έργα τα οποία είναι πολύτιμα ή έργα τα οποία είναι μικρού μεγέθους. Όλα τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα. Για παράδειγμα, γεωργικά εργαλεία είναι ελεύθερα στο χώρο ή τα, ό,τι συνιστά την οικοσκευή ενός σπιτιού του, και αυτά είναι ελεύθερα. Γιατί υπάρχει και μία, δηλαδή βάζοντας ένα γεωργικό εργαλείο, ένα γκίστρι σε προθήκη, είναι σαν να λες ότι αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό ποτέ δεν ήταν πολύτιμο. Μπορεί να σήμερα είναι πολύτιμο λόγω της αρχαιότητάς του, αλλά ουδέποτε ήταν ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσε ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Και βλέπω αυτό έχει μεγάλη επίχυση στον κόσμο. Όταν τα βλέπει εκτός βιτρίνας και πολλές φορές έτσι που περιτριγυρίζω τις αίθουσες και ακούω τις αντιδράσεις του κόσμου, ας μου λέει, α, αυτό το χρησιμοποιούσαν στο χωριό, ας πούμε, με τα αγκίστρια. Τα αγκίστρια δεν έχουν αλλάξει από τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα αγκίστρια είναι αγκίστρια. Δηλαδή, πολλά υπάρχουν είδη τα οποία, ας πούμε, όπως γεωργικά εργαλεία, όπως εργαλεία ταξιλουργικά, τα οποία είναι ακόμη σε χρήση στις παραδοσιακές κοινωνίες της Μεσογείου. Και αυτό δημιουργεί, ας πούμε, το εκτός βιτρίνας, δημιουργεί μία αίσθηση οικειότητος. Πιο κοντά, έτσι, πιο το κοντά, αντικείμενο ακριβώς, και τον πολιτισμό που κουβαλάει αυτό με το σύγχρονο άνθρωπο. Ναι. Έπειτα, ας πούμε, οι εικόνες εδώ σε αυτήν την αίθουσα που είμαστε. Οι εικόνες, ποτέ δεν ήταν, δηλαδή η εικόνα, να τη βάλεις στη βιτρίνα. Η εικόνα είναι μία ζώσα παράδοση, η οποία είναι στους Ορθοδόξους, λατρεύεται εξίσου και στην εκκλησία αλλά και στο σπίτι. Πόσο πολύτιμη και αν είναι στο σπίτι αξίας, παρόλα αυτά την έχουμε όχι σε βιτρίνα. Βεβαίως, εντάξει, την έχουμε σαν εικονοστάσια, αλλά πολλές φορές, όπως ξέρετε, υπάρχουν εικόνες και εκτός εικονοστασίου. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ελεύθερες. Και αυτό δημιουργεί και αυτή την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στο κοινό, το κοινό την επιστρέφει. Και όλα τα παραπάνω που είπατε οδήγησαν αναπόφευκτα στη βράβευση του μουσείου από το Ευρωπαϊκό... Από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συμβούλιο της Ευρώπης, ως το καλύτερο βυζαντινό μουσείο, ως καλύτερο μουσείο, συγγνώμη, του 2005. Του 2005, κοιτάξτε, αυτό το βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Γιατί καταρχήν δεν δίνεται από μία ομάδα ειδικών περί τα μουσεία σε ένα μουσείο. Δίνεται από τους εκπροσώπους των 46 χωρών μελών τα οποία συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μάλιστα. Έπειτα το βραβείο αυτό θεσπίστηκε το 1977 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να επιβραβεύσει το Ευρωπαϊκό εκείνο μουσείο, το οποίο παρουσιάζει κατά τον καλύτερο τρόπο μία πτυχή της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Βραβεύοντας λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης ένα μουσείο που αναφέρεται στον Βυζαντινό πολιτισμό, θεωρεί και αποδέχεται ότι το Βυζάντιο αποτελεί βασική συνισταμένη της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Και ενδεχομένως γνωρίζετε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κύκλοι οι οποίοι αρχίζουν την ιστορία
την Ευρωπαϊκή από τον Καρλομάγνο μετά τα 800. Επιπλέον, επειδή το Βυζάντιο έχει πολλούς διεκδικητές, το γεγονός ότι δόθηκε σε ένα ελληνικό μουσείο, αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή, ότι, ας το πούμε, ως κύριοι κληρονόμοι. Όλα αυτά και επιπλέον, αυτό το, όπως σας είπα, το βραβείο αυτό δίνεται από το 1977, από το, είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση, με ειδικό πολιτικό βάρος. Η χώρα μας δεν το είχε πάρει αυτό το βραβείο ποτέ, δόθηκε λοιπόν σε μουσείο και μάλιστα κρατικό μουσείο. Και αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για όλους όσους, για όλο το προσωπικό του μουσείου, όλους οι οποίοι εργαστήκαμε για αυτό το μουσείο, πέρα από κάθε αντίληψη δημοσιοπαλληλική, με ένα όραμα, και αυτή η δικαίωση μας επιβράβευσε από τη μία ακριβώς, και από την άλλη, ναι, μας ενδυνάμωση για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Και αυτό, αυτή η βράβευση έχει ανοίξει τεράστιους δρόμους και στο μουσείο αλλά και στην πόλη. Όταν έγινε η τελευταία βράβευση στο Στρασβούργο, στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και το βραβείο δόθηκε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε μια εξαιρετικά μια πανηγυρική τελετή, οι λόγοι που εκφωνήθηκαν ήταν εξαιρετικά κολακευτικοί για το μουσείο, αλλά και γενικά δόθηκαν συγχαρητήρια και στην πόλη και στη χώρα. Κρατάμε λοιπόν αυτό και ας συνεχίσουμε εμείς την βόλτα μας στις πολύ ωραίες αίθουσες. Κυρία Τούρτα, είμαστε σε μία από τις πολλές αίθουσες της μόνιμης παρουσίασης εκθεμάτων. Όμως γνωρίζω ότι έχετε και τις περιοδικές εκθέσεις που κατά καιρούς προσφέρετε στο κοινό. Ναι. Η οργάνωση των περιοδικών εκθέσεων είναι επίσης ένας κύριος τομέας του μουσείου. Από στα 12 χρόνια που λειτουργούμε, έχουμε οργανώσει πάνω από 20 περιοδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και τη φετινή χρονιά είχαμε μία, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Εικόνες από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Αλβανίας», η οποία ήταν το επιστέγασμα ενός πενταετούς προγράμματος συνεργασίας που είχε το μουσείο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το οποίο επίσης εδρεύει στο μουσείο, και το Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης της Κοριτσάς, όπου μεταφέρθηκαν 88 εικόνες από το Μουσείο της Κοριτσάς, και εκεί έχουν μαζευτεί περί τις 6.500 εικόνες από όλη την Αλβανία, από όλες τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας. Λοιπόν, μεταφέρθηκαν για συντήρηση και ήρθαν
μαζί, δηλαδή συμμετείχαν στη συντήρηση των εικόνων και συντηρητές του Μουσείου της Κοριτσάς, προκειμένου να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τεχνικές συντήρησης εικόνων, ούτως ώστε να έχουν να αποκτήσουν τα εφόδια για να συντηρήσουν τον καλύτερο τρόπο και τις υπόλοιπες εικόνες που διαθέτουν. Αυτό ήταν μια εξαιρετική, δηλαδή το πρόγραμμα ήταν πολύ σήμαντο και ολοκληρώθηκε με αυτή την έκθεση την οποία παρουσιάσαμε και όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα εικόνες από την Αλβανία. Και δείχνει άλλωστε και την λαχτάρα και την ανάγκη αλλά και τη δυναμική συνεργασίας χωρών, βεβαίως, όχι μόνο ορθοδόξων, αλλά σε επίπεδο ευρύτερο. Βεβαίως. Έτσι. Κοιτάξτε, ένας από τους στόχους του μουσείου αυτού είναι να δημιουργήσει, να πραγματώσει έναν ιστορικό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Ιστορικό ρόλο γιατί η πόλη ήταν σημείο αναφοράς για όλους τους λαούς των Βαλκανίων και ακόμη και της Ρωσίας, θα έλεγα. Αυτό έχουμε μετά από το πρόγραμμα αυτό που είχαμε με την Αλβανία, πάλι οι ίδιοι φορείς, δηλαδή το Μουσείο, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, πολύ πρόσφατα, τον Νοέμβριο, υπογράψαμε ένα μνημόνιο, ένα πρακτικό συνεργασίας, ένα συμφωνητικό συνεργασίας με το Μουσείο της Κρύπτης στη Σόφια για παροχή και τεχνογνωσίας αλλά και για την οργάνωση μιας έκθεσης εδώ στο Μουσείο με εικόνες οι οποίες προέρχονται από τις βουλγαρικές πόλεις στη Μαύρη Θάλασσα. Πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική έκθεση. Η επιλογή των εικόνων έχει γίνει ήδη εδώ και 3 χρόνια την κάναμε. Με εξαιρετικές εικόνες που πιστεύω ότι είναι εικόνες που εκπροσωπούν την τέχνη της Κωνσταντινούπολης, γιατί οι περιοχές αυτές, δηλαδή η Βάρνα, ο Πύργος, το σημερινό Μπουργκάζ, η Μεσύμβρια, ήταν στην άμεση ακτινοβολία της Κωνσταντινούπολης και πιστεύω ότι θα είναι επίσης μια συνεισφορά. Θα το αναμένουμε με λαχτάρα, λοιπόν. Και κάτι πιο προσωπικό. Εσείς, σαν διευθύντρια, σε ποια αίθουσα και με ποιο έκθεμα περισσότερο έτσι μένετε ή αναπαύεστε ή βρίσκετε κάτι περισσότερο από ό,τι στα άλλα? Κοιτάξτε, είναι σαν να ρωτάτε κάποιον ποιο από όλα τα παιδιά του αρέσει, ποιο αγαπάει. Θα σας πει όλα. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Δεν έχω κάποιο έκθεμα ή κάποια αίθουσα που να μου αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Όλες, η καθεμία έχει τη δική της ιδιοπροσωπεία και είμαι εξίσου δεμένη με όλες τις αίθουσες, γιατί κάθε μία από αυτές έχει μία δική της ιστορία από πίσω, από το χρόνο που έγινε, τις δυσκολίες που είχαμε, τις συγκυρίες που υπήρχαν τη συγκεκριμένη στιγμή. Είμαι δεμένη με όλο το μουσείο και όχι με συγκεκριμένη αίθουσα ή συγκεκριμένα εκθέματα. Επομένως, μεγάλη αγκαλιά, αλλά οφείλω τότε να ρωτήσω εντελώς επιγραμματικά. Ποιο το προσωπικό σας όραμα σε σχέση με το μουσείο? Είναι το μουσείο, έχει ήδη λάβει μία... είναι στον... όχι μόνο στον ευρωπαϊκό, είναι στον διεθνή χάρτη των μουσείων. Και το όραμά μου είναι να συνεχίσει, έτσι. Το μουσείο να είναι σημείο αναφοράς σε θέματα που αφορούν διαχείριση, συντήρηση, έκθεση για όλο τον κόσμο,
το οποίο αποτελούσε ιστορικά το Βυζάντιο ή και την περιοχή εκτινοβολίας του. Αυτό είναι ο ρόλος και αυτή πιστεύω ότι είναι η αποστολή του μουσείου. Ευχόμαστε λοιπόν να είστε γεροί εσείς και οι συνεργάτες σας για να μπορείτε να προσφέρετε από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, από τους λιγότερο μέχρι τους περισσότερο περίεργους που είπαμε πριν, τους περισσότερο μέχρι λιγότερο φιλομαθείς, όλες τις ανάγκες των ανθρώπων, έτσι, τις γκάμες των ανθρώπων, να προσφέρετε αυτό που ήδη κάνετε τόσο όμορφα και σε αυτή την πόλη που τόσο έχει ανάγκη να προβάλλει τον πολιτισμό της, που σαν να υποβόσκει, αλλά κάποιες στιγμές έχει εκλάμψει, όπως είναι το μουσείο εδώ. Ευχαριστώ πολύ και καλώ όλους τους Θεσσαλονικείς να θα είμαι ευτυχής αν θεωρούν, και αυτή είναι μια από τις επιδιώξεις μας, να θεωρούν ότι το μουσείο τους αφορά, ότι δεν είναι κάτι ξένο από αυτούς, κάτι πάρα πολύ σοβαρό που προορίζεται μόνο για λίγους. Το μουσείο είναι για όλο τον κόσμο. Και πρώτα και κύρια για τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την πόλη, αλλά και βεβαίως και για τους υπολείπους που δεν κατοικούν σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, τους καλώ όλους, μια και έρχονται και γιορτές, είναι μια καλή ευκαιρία να το επισκεφθούν, να το χαρούν και ενδεχομένως θα ξανάρθουνε. Γιατί όχι, επομένως μια μόνιμη πρόσκληση. Βεβαίως.